Έχουμε Μαρσέι ΠΑΟΚ σήμερα. Έφτασε η μέρα. Πότε έφτασε? Πολύ νωρίς έφτασε. Πολύ γρήγορα έφτασε. Τι κάνετε? Ναι, ναι, ναι. Στο τσεκμπάμ. Τι φωνή έχετε? Πώς το βλέπετε το παιχνίδι? Το ξαναπέτυχε χθες. Θεωρητικός και με βάση ότι έχουμε δει όλη τη χρονιά από τη Μαρσέη και την αποτελεσματικότητά της και την συμπεριφορά της σε όλες τις οργανώσεις, θεωρητικός αυτό το αποψινό είναι το εντός πολλών εισαγωγικών εύκολο μάτι για τον ΠΑΟΚ και την άλλη Πέμπτη στην Τούμπα είναι το δύσκολο μάτι για τον ΠΑΟΚ, γιατί όπως είπατε χθες είναι μια κατεξοχήν ομάδα εκτός έδρας και ο τρόπος που παίζει και τα ψυχολογικά της που είναι έθραυστα της επιτρέπουν να συμπεριφέρεται καλύτερα μακριά από το γήπεδό της παρά στο γήπεδό της. Η αποτελεσματικότητά της εκτός έδρας είναι εντυπωσιακή, πραγματικά. Τώρα το να έχει καλύτερες επιδόσεις, πολύ καλύτερες επιδόσεις από την Paris Saint-Germain στο γαλλικό πρωτάθλημα εκτός έδρας, δείχνει το πόσο εντυπωσιακό είσαι μακριά από το σπίτι σου. Αλλά δείχνει και ένα ψυχολογικό πρόβλημα που έχει εντός έδρας η Μαρσέη, το οποίο θα έλεγα ότι είναι διαχρονικό. Είναι ένα, πώς να το πω, μια παράξενη έδρα, μια πολύ απαιτητική έδρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ θερμή. Δεν ξέρω αν θα το ζήσει φέτος ο ΠΑΟΚ βέβαια αυτό, απόψε ο ΠΑΟΚ αυτό, το πολύ θερμή εννοώ. Αλλά υπό την έννοια ότι θα έχει πάρα πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ και υπό την έννοια ότι έχουν και πολλά παράπονα από την προπόληση των εισιτηρίων, αλλά φαντάζομαι δεν θα γεμίσει. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα που το κοινό της πολλές φορές την επηρεάζει αρνητικά. Και όπως έχω ξαναπεί είναι και μια ομάδα που μπορείς να παίξεις με την ψυχολογία της και τα νεύρα της πολύ εύκολα. Διότι όλα σε αυτήν την ομάδα λειτουργούν στην τσίτα, λειτουργούν, είναι όλοι στην πρίζα, έτοιμοι να σε πάρουν μαζί τους, να σε παρασύρουν στις καλές στιγμές και έτοιμοι να αυτοκαταστραφούν στις κακές στιγμές. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει με το μυαλό τους. Πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τους εκνευρίσει. Με όποιο τρόπο μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι εύκολο να τους εκνευρίσεις. Η αλήθεια είναι επίσης. Δεν είναι δύσκολο. Έχουν αρκετούς παίχτες στο όριο καρτών. Ανάμεσα τους και ο Γκεντουζή. Και αυτό, ο παίχτες δηλαδή που αν φάνε κίτρινη κάρτα σήμερα δεν θα παίξουν στη ρεβάνς. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα, πώς να το πω, ένα σημείο στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να επενδύσει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει σήμερα πονηρός, πρέπει να γίνει κακός, πρέπει να γίνει εκνευριστικός, πρέπει να κάνει τέτοια πράγματα. Είναι, ξαναλέω, είναι εύκολο να τους βγάλεις από το ρυθμό γιατί θα τους εκνευρίσεις. Είναι πολύ εύκολο. Ένα τέτοιο μάτς, ας πούμε, έχω περιγράψει δικό τους φέτος στην Τουρκία με την Γαλατά στη φάση των ομίλων του Europa League, όχι του Conference, γιατί από εκεί αποκλείστηκαν. Και αυτό ακριβώς ήταν. Έχασαν τη συγκέντρωσή τους και διαλύθηκαν. Έφαγαν 4 γκολ. Ήταν όλο νεύρα, ήταν όλο γκρίνια προς τον διαιτητή, τους έφταγαν τα πάντα, είχαν νεύρα και ένταση μεταξύ τους. Όλο αυτό τους, που ήταν ικανό να τους χαλάσει την ισορροπία, την ψυχολογική και την διάθεση. Τώρα αγωνιστικά, τα έχουμε ξαναπεί και θα το πω για μία ακόμη φορά, ο ΠΑΟΚ θα παίξει σήμερα με μία πολύ καλύτερη ομάδα από αυτόν. Μην έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό και δεν το λέω γιατί είναι μια ακριβότερη, πολύ ακριβότερη ομάδα από αυτόν, που προφανώς είναι. Ναι. Δεν το λέω γιατί έχει ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης ποιότητας από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, και αυτό δεδομένο είναι. Ναι. Το λέω γιατί μια ομάδα που στο γαλλικό πρωτάθλημα είναι σιγά σιγά πια με άνεση δεύτερη, δεν έχει να κάνει με την ιστορία της, το όνομά της, τη φανέλα της, έχει να κάνει με την αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που σε
έρχεται από τοπικό ντέρμπι στο οποίο έχει βάλει 4 γκολ. Μια ομάδα στην οποία βρίσκεται και σε καλή κατάσταση και καλή ψυχολογία. Τι πρέπει να τους χαλάσει ο ΠΑΟΚ, ναι, ενδεχομένως να μην την αφήσει να πιάσει ρυθμό. Όσο μπορεί να παγώνει το παιχνίδι, όσο μπορεί να κρατάει την μπάλα, όσο μπορεί να σπάει τις στιγμές που η Μαρσέικ βρίσκει ρυθμό, παίζει γρήγορα, παίζει καταιγιστικά, εκεί να τις σταματάει αυτές τις στιγμές με όποιον τρόπο μπορεί. Αυτό είναι, μπορεί να, με αυτήν την ομάδα μπορεί να συμβεί το εξής, να δεχτείς δύο γκολ, ξέρω εγώ, μέσα σε 3-4 λεπτά. Πάνω στον ενθουσιασμό τους και στην φούρια τους και στην όθηση που παίρνουν από την κερκίδα και στην ψυχολογία τους που χτίζουν πάνω σε αυτήν, μπορεί να σε παρασύρουν. Οπότε πρέπει να το αποφύγει πάσπιση αυτό. Πρέπει όσο πιο πολύ σπάει το ρυθμό, τόσο πιο δύσκολο θα είναι η Μασέγ να παίξει καλά. Είναι τελείως μια ομάδα ρυθμού και ψυχολογίας. Μιχάλη, επίτρεψε μου μια διακοπή, γιατί έχω πληροφόρηση από την Μασσαλία αυτή την ώρα για εξωγωνιστικά θέματα, γιατί εκεί γίνεται χαμός τις τελευταίες δύο μέρες με τον κόσμο και γίνονται πολλές φασαρίες. Αυτή την ώρα που μιλάμε με ενημερώνουν από τη Μασσαλία ότι έχουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ της πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, των ανθρώπων δηλαδή της ΠΑΕ, με τη γαλλική αστυνομία, διότι οι Γάλλοι αστυνομικοί μετέφεραν πριν από λίγη ώρα στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι δεν θα επιτρέψουν να πάνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο γήπεδο με πορεία. Η απόφαση δηλαδή να πάνε όλοι μαζί. Οι Γάλλοι λένε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να πάει ο καθένας μόνος του, μεμονωμένα δηλαδή στο γήπεδο. Δεν δέχονται να καλύψουν, δηλαδή να βρίσκονται, να περιφρουρήσουν, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχουν αυτοί οι οπαδοί δηλαδή πάρει την απόφαση να βρεθούν σε ένα σημείο όλοι μαζί και να κατευθυνθούν στο γήπεδο όπως γίνεται τις περισσότερες φορές. Αλλά οι Γάλλοι αστυνομικοί, οι επιτελείς της γαλλικής αστυνομίας λένε ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Γι' αυτό και δεν έχει υπάρξει ακόμη ανακοίνωση από την ΠΑΕ για το πώς θα πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαπραγματεύσεις. Ξαναλέω, τα point όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τα points. Ο ΠΑΟΚ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι και πολλοί, είναι 3-3,5 χιλιάδες. Θέλουν να πάνε με πορεία και η γαλλική αστυνομία λέει ότι αυτό δεν θα γίνει. Δεν το επιτρέπει και τώρα είμαστε στις διαπραγματεύσεις. Οι Γάλλοι λένε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να πάνε οι οπαδοί, όσοι έρθουν, όσοι βρίσκονται και όσοι έρθουν λίγο αργότερα, γιατί είναι και κάποιοι που θα πάνε που θα αφηχθούν τέλος πάντων στη Μασσαλία μια-δύο ώρες πριν το μάτς. Θα πάνε μόνοι τους στο γήπεδο. Φοβερό είναι αυτό που ακούω, αλλά αυτή τη στιγμή συμβαίνει, γι' αυτό και να το μεταφέρω στον κόσμο. Έλα, Μιχάλη. Μάλιστα. Γενικά είναι, πέραν όλων των άλλων, είναι και μια δύσκολη πόλη και δύσκολη ομάδα σε σχέση με τα έξω αγωνιστικά. Μια πολύ παραδοσιακά συμβαίνουν πράγματα, γίνονται επεισόδια, είτε σε παιχνίδια της Μαρσέγ, είτε σε παιχνίδια της Γαλλίας. Θυμίζω το ιστορικό ξύλο που έχει πέσει σε αυτή την πόλη με Άγγλους στο Μουντιάλ του 98, όπου σχεδόν έχει ισοπεδωθεί η πόλη. Γενικά δεν είναι πολύ καλά παιδιά, δεν είναι πολύ ίσκα παιδιά. Ούτε και εμείς είμαστε τα πιο ίσκα παιδιά επίσης. Ναι, έτσι είναι. Για να τα λέμε όλα. Και είναι λίγο εκρηκτικό το μείγμα, αλλά γενικά... Κοίταξε, όλο αυτό το σκηνικό όμως το περιμέναμε, το ξέραμε, ας πούμε, και κάποιος... Βέβαια. Είχαμε προετοιμάσει... Το ήξερε και η UEFA. Το ήξερε και η UEFA, αλλά από αυτό που βλέπω εγώ, κυρίως όμως από αυτό που μου μεταφέρουν φίλοι μου που είναι εκεί, δηλαδή έχω πληροφόρηση από την πηγή και όχι από ένα βίντεο που σήκωσε κάποιος από ένα ξενοδοχείο ή από το δρόμο, ας πούμε. Έτσι, έχω πολύ κόσμο που είναι φίλους και γνωστούς που έχουν πάει. Τρελή, κανονική, ας πούμε, και με οδικές και με λεωφορεία και δηλαδή και με αυτοκίνητα και με αεροπλάνα. Και μου λένε ότι αυτοί που φτάσαν νωρίτερα, ότι δεν βλέπουμε. Δηλαδή λειτουργούν όλοι ανεξέλεγκτα. Και πριν μας έλεγε η Ελένη Μπούντο ότι κάποιοι οπαδοί, κάποιοι χούλιγκανς, ας πούμε, της Μαρσέη κυκλοφορούσαν μέρα μεσημέρι με ρόπαλα και διάφορα αντικείμενα στους δρόμους και ψάχνανε Έλληνες. Ναι. Πολλά άτομα.
Είναι μια πόλη που οι φανατικοί, δεν ξέρω πώς να τους πω ακριβώς, λειτουργούν εκτός των ορίων και εκτός της νομιμότητας σε κάθε περίσταση. Mm. Σε κάθε περίσταση. Αυτά που οι οπαδοί μεταξύ τους είναι ως ντου, γνωστά ως ντου, αυτά που οι οπαδοί τους μεταξύ τους τα ξέρουν ως καρτέρια, είναι σε αυτή την πόλη στο maximum. Πώς να το πω, δυστυχώς είναι στην οπαδική κουλτούρα τους. Είναι στην οπαδική κουλτούρα τους χρόνια πάρα πολλά και συνεχίζει να υπάρχει και είναι και μια χρονιά που το γαλλικό ποδόσφαιρο βιώνει πολύ άσχημα φαινόμενα βίας. Φαινόμενα βίας που σχεδόν τα είχαμε βγάλει από το μυαλό μας. Δηλαδή τώρα να βλέπεις ξύλο άγριο μέσα στο γήπεδο, διακοπή αγώνων για μπούκες οπαδών μέσα στο γήπεδο και άγριες συμπλοκές στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ τους, δεν είναι μια εικόνα που τη βλέπεις πια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τη βλέπεις καμιά φορά, ξέρω εγώ, στη Λατινική Αμερική, στο Μεξικό, σε τέτοια πράγματα. Φέτος το γαλλικό πρωτάθλημα έχει συμβεί σε 2-3 περιπτώσεις. Να διακοπεί μάτς είτε οριστικά είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα επειδή υπήρξαν πολύ έντονες συμπλοκές οπαδών ή επειδή υπήρξε μαζική εισρωή οπαδών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα φαινόμενα βίας το τελευταίο διάστημα στην Γαλλία είναι, πώς να το πω, υπερβολικά, είναι ανησυχητικά και είναι και ξέρω πολύ περισσότερο από ότι είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ας πούμε, που φημίζεται για τα περιστατικά βίας. Ναι, είναι μια κακή εποχή για το γαλλικό ποδόσφαιρο σε σχέση με την κουλτούρα των οπαδών τους. Έχει ξεφύγει η κατάσταση αρκετά. Ο Σαν Πάολι γιατί είπε έτσι βιρτουόζικα ότι θα κριθεί στο δεύτερο παιχνίδι? Είναι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι πιστεύει ότι η ομάδα του είναι καλύτερη εκτός έδρας, ας πούμε, στο ίδιο μήκος κύματος. Δηλώσει του με αυτό. Όχι, θέλησε να πει ότι προσπάθησε νομίζω να προσγειώσει τους φίλους της Μαρσέγγι ότι μην φανταστείτε ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε 3-4-0 στο πρώτο μάτι και να τελειώσει την πρόκληση. Αν πιστεύετε τέτοια πράγματα, κάνετε λάθος. Ότι εδώ χρειάζεται 2 μάτς για να προκριθούμε και δεν μπορεί να υπάρξει σημερινό αποτέλεσμα που επί της ουσίας να τελειώνει την πρόκληση. Νομίζω ότι αυτή ήταν η λογική με την οποία το είπε. Και προφανώς θα ήθελε πάρα πολύ να πετύχει ένα σκορ που θα τον κάνει να αισθάνεται πολύ σίγουρος από απόψε. Θυμίζω άλλωστε ότι έχει το μεγάλο παιχνίδι με την Paris Saint-Germain. Η Μαρσέη, που είναι ένα παιχνίδι που πέρα από τα βαθμολογικά κίνητρα για αυτούς είναι και για την ίδια την ομάδα και για την πόλη και για τον κόσμο, είναι κάτι παραπάνω από το αντίστοιχο ΠΑΟΚ Άρης, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, διότι μπορεί να μην είναι γειτονικό ντέρμπι, αλλά είναι, πώς να το πω, ντέρμπι μίσους, είναι η φτωχή με τους πλούσιους, είναι η επαρχία με τους πρωτεγουσιάνους, είναι εμείς που έχουμε κατακτήσει πρωταθλητριών, εσείς που δεν το έχετε πάρει ποτέ. Όλα όσα μπορούν να χωρίσουν εντός πολλών εισαγωγικών δύο πόλεις και δύο ομάδες ισχύουν στον μέγιστο βαθμό σε αυτά τα Μαρσέγγι Παρίσι Σεν-Ζερμέν τα τελευταία χρόνια. Οπότε ο Σαν Πάολι είναι πολύ έξυπνος και το ξέρει, και ένας προπονητής που παίζει με την κερκίδα και παίζει με το θυμικό της κερκίδας, άρα ξέρει ότι τέτοιου είδους βραδιές τον κάνουν και πιο αγαπητό στον κόσμο. Αλλά από την άλλη νομίζω εδώ που έχει φτάσει η Μαρσέγγι δεν το κρύβει ότι θέλει ευρωπαϊκό τρόπαιο την φετινή σεζόν. Θα ήταν μια ιδανική συγκυρία για αυτήν. Ναι, πρωτίστως θέλει τη δεύτερη θέση, αλλά αυτή σιγά σιγά κάνει βήματα για να την φέρει στα μέτρα της. Δεν είναι πια υποπίεση όπως ήταν όταν έγινε η κλήρωση. Τώρα είναι σε μια, πώς να το πω, θέση ισχύως. Ναι, προφανώς δεν έχει κρυθεί κάτι. Πώς να κρυθεί άλλωστε, έχει ακόμα
αρκετό δρόμο το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων έχει μια άνεση με αυτό, αφού είναι στο συν 5 από την τέταρτη θέση. Και ναι, okay, έχει ακόμα δρόμο, δηλαδή έχει άλλες 8 αγωνιστικές. Αλλά είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν όταν έγινε η κλήρωση, που ήταν επί της ουσίας σε απόσταση αναπνοής. Αλλά δεν το κρύβει πια ότι εδώ που έχει φτάσει και με τον τρόπο που έχει γίνει η κλήρωση και τα σταυρώματα, είναι πολύ φυσιολογικό όταν είσαι ο Μαρσέη να βλέπεις τελικό και να βλέπεις Ευρωπαϊκή Κούπα. Και έχει και την ιστορικότητα του πράγματος για αυτούς, ένας νεοσύστατος θεσμός, να έχουν να λένε ότι ήταν η ομάδα που κατέκτησε διαχρονικά ιστορικά το πρώτο Europa Conference League. Οπότε δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση, πόσα χρόνια θα μείνει. Και το μετρούν, το ζυγίζουν ως πλέον πολύ σημαντικό για αυτούς να μπορέσουν να πάρουν αυτό το τρόπαιο. Δεν είναι καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Καλό θα ήταν να αντιμετώπιζε μια ομάδα που θα το υποτιμούσε αυτό, που θα ήταν για αυτήν, εντάξει μωρέ τώρα και τι έγινε. Δεν συμβαίνει αυτό. Και δεν συμβαίνει αυτό, νομίζω, το καταλαβαίνει κανείς πια και στις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών όλων, αλλά και στη διοίκηση της ομάδας, στους στόχους όπως τους θέτουν, ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να το κατακτήσουν. Αυτοί που δεν φαίνεται να έχουν συγκινηθεί πάρα πολύ με αυτήν την ιστορία είναι οι οπαδοί. Γι' αυτό άλλωστε και δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση εισιτηρίων στην προπόληση. Ακόμα δεν φαίνεται να τους έχει ψήσει πάρα πολύ την πρόπτικη να πάρουν το Europa Conference League. Αλλά μπορεί να έχει να κάνει αυτό και με άλλα ζητήματα, ακριβά εισιτήρια, οικονομικά προβλήματα κτλ. Λέω ότι θα ήθελε πολύ να τελειώσει από σήμερα σε αυτό που με ρώτησες, γιατί μετά την Τούμπα, Πέμπτη παίζει στην Τούμπα, Κυριακή παίζει στο Παρίσι με την Paris Saint-Germain. Οπότε ναι, πολύ θα ήθελα να έχει πάρει ένα καλό σκορ απόψε, ώστε να μπορέσει να κάνει ένα εκτεταμένο rotation στην Τούμπα και να μην πάει πολύ κουρασμένος να παίξει με την Paris στο Παρίσι Κυριακή βράδυ, δηλαδή τρία βράδια μετά. Αλλά νομίζω ότι ξέρει και αυτός ότι πολύ δύσκολα μπορεί να του προκύψει τέτοιο σενάριο και προετοιμάζει τον κόσμο της ομάδας για δύο παιχνίδια που θα χρειαστούν προκειμένου να πάρει την πρόκληση. Θα περιμένουμε, κύριε Τσόχο, το σχόλιο σας μετά το παιχνίδι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.